ένα ακόμα έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.880.000 ευρώ κατάφερε να εντάξει ο Δήμος Ρεθύμνου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την ανάπλαση της οδού Σταμαθιουδάκη στα δυτικά της πόλης. Από την οδό Κριάρη στο Μελίνα Μερκούρη και θα φτάσει μέχρι το στρατόπεδο. Θα αναπλαστεί με μια εξαιρετική μελέτη στα πρότυπα που υπάρχουν ήδη στη Λεωφόρο Κουντουριώτη και στην Πορτάλιου και στη Μουάτσου και το υπόλοιπο κομμάτι του δυτικού μας μετόπου μέχρι τα σύνορα του σημερινού Δήμου Ρεθύμνης. Η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο θα υπογραφεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ από το 2011 οι εργασίες θα ξεκινήσουν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2012. Θα έχουμε εγκατάσταση αναδόχου. Το έργο και αυτό χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα και θεωρώ ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε μία πόλη που από το στρατόπεδο μέχρι την καρδιά του Πλατανιά θα έχει ενιαία μορφή, με δεντροφυτεύσεις, με μεγάλα πεζοδρόμια, με ωραίο φωτισμό και κυρίως με τη δυνατότητα να κινηθούν σε αυτή άφοβα και οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, αφού υπάρχει ειδικός διάδρομος για τους ανθρώπους με τα ειδικά προβλήματα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες που θέλουν να απολαύσουν την πόλη μας, όχι με αυτοκίνητο. Το έργο αυτό θα δώσει ανάσα στους κατοίκους μιας πολύπαθης περιοχής, η οποία σήμερα είναι εχθρική για πεζούς και ποδηλάτες, ενώ το κυκλοφοριακό κομφούζιο αποτελεί καθημερινότητα. Μεγάλα πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατόδρομοι, δενδροφυτεύσεις, ηλεκτροφωτισμός θα αναβαθμίσουν αισθητικά την δυτική είσοδο της πόλης του Ρεθύμνου.